Αντιμετωπίμενα θέμα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης βρέθηκε η Δήμαρχος του Δήμου Σουλίου, Σταυρούλα Μπραήμη. Εξαιτίας της μη ύπαρξης υπηρεσίας πρόνοιας, λόγω τούτου ο Δήμος είναι μικρός, δημιουργήθηκε θέμα με την εξυπηρέτηση των πολιτών που θέλουν να καταθέσουν δικαιολογητικά και αίτηση για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι συνθήκες και η κρίση που ολοένα βαθαίνει οδηγούν δεκάδες πολίτες να θέλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους και φυσικά τη σχετική αίτηση. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το πρόβλημα, σύμφωνα με την κυρία Μπραήμη, ξεκινά με την εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων. Οι κοινωνικοί λειτουργοί, όπως είπε, αρνήθηκαν ουσιαστικά να αναλάβουν έργο, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην ξέρουν σε ποιον απευθυνθούν. Το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικότητα του Δήμου Σουλίου, καθώς δημιουργήθηκε σε όλους τους μικρούς Δήμους που στερούνται υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με το υπάρχον προσωπικό. Αυτό προέκυψε σχεδόν στους περισσότερους δήμους της χώρας και ειδικά στους μικρούς δήμους, οι οποίοι δεν διαθέτουν υπηρεσίες πρόνοιας, με το θέμα του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Βγήκε μία εγκύκλειος από το Υπουργείο, ακολούθησε και άλλη, για το ποιοι είναι αυτοί οι υπάλληλοι οι οποίοι θα εμπλέκονται στην καταβολή του συγκεκριμένου εισοδήματος, ή μάλλον στο να γίνει η αίτηση για την καταβολή του συγκεκριμένου εισοδήματος. Αυτή τη στιγμή, όσες αιτήσεις δεν έχουν μεταβολές, έγινε μία συνεννόηση να τις παραλαμβάνουν τα ΚΕΠ. Τις άλλες θα πρέπει κάποιοι ορισμένοι υπάλληλοι. Και εκεί για τους Δήμους σαν εμάς που δεν έχουμε υπηρεσία πρόνοιας δημιούργησαν ένα μεγάλο θέμα. Δεδομένου ότι η κοινωνική λειτουργία από το βοήθεια στο σπίτι, με τη βοήθεια των συνδικαλιστών, επί της ουσίας αρνήθηκαν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θεωρώ ότι έχουν απόλυτα άδικο, αλλά... Το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν υπάρχουν 6-7 κοινωνικοί λειτουργοί σε ένα Δήμο στο βοήθεια στο σπίτι, κάπως θα πρέπει και κεντρικά, η κυβέρνηση δηλαδή, να στοιχειοθετεί την παρουσία τους για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Φέτος, σε σχέση με άλλες χρονιές, υπάρχουν πολύ περισσότεροι ενδιαφερόμενοι εξαιτίας των γνωστών λόγων. Δηλαδή, η οικονομική κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο Δήμο Σουλίου, ένα Δήμο που προσπαθούμε πάρα πολύ για την κοινωνική πολιτική, να δημιουργείται ένα πρόβλημα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουμε πού να τους κατευθύνουμε. Πιστεύω ότι θα βρούμε τη λύση, αλλά καλά θα κάνουν και αυτοί που νομοθετούν λίγο να βλέπουν τα γεγονότα και όπως ακριβώς είναι και όχι ότι συμβαίνει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στους μεγάλους δήμους. Πού τους δίνετε δίκιο των υπαλλήλων, γιατί είπατε... Δίνω δίκιο στο γεγονός ότι θα έπρεπε να οριστούν επί τούτου. Δηλαδή να είναι η εγκύκλειος να λέει ότι οι αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν μεταβολές γίνονται από τα ΚΕΠ και στις αιτήσεις που χρειάζονται μεταβολές, που μπαίνουν μέσα και προσωπικά δεδομένα, στοιχεία οικονομικά, στοιχεία οικογενειακά. Εκεί λοιπόν, όπου δεν υπάρχει υπηρεσία πρόνοιας, να μπορούν να το κάνουν η κοινωνική λειτουργία του βοήθεια στο σπίτι. Να είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο για να μην αρχίσουμε τώρα να έρχονται οι συνδικαλιστές να μας λένε μας να προσλάβετε προσωπικό. Δεν είναι το θέμα να προσλάβεις προσωπικό. Εδώ είναι μια ανάγκη του κόσμου και οφείλουμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να την εξυπηρετήσουμε. Δεν έχει κανένα νόημα να κατεβαίνει ο άλλος από το Σούλι για να τον διώχνουμε γιατί δεν μπορούμε να συντονιστούμε και με το Υπουργείο. Απλά αυτή είναι η ένστασή μου και ειδικά σε ένα τέτοιο λεπτό ζήτημα. Δηλαδή για μένα θα έπρεπε πρώτα οι υπάλληλοι πρώτα να καθίσουν να βρουν την πιο δόκιμη λύση. Όχι ο ένας να λέει όχι εγώ ο άλλος, όχι εγώ ο άλλος. Έτσι, και παρότι δεν έχουμε γενικά πρόβλημα με τις κοινωνικές δομές και τις κοινωνικές υπηρεσίες, εδώ δημιουργήθηκε ένα σοβαρό ζήτημα που ειλικρινά μας έφερε σε αδιέξοδο.